να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Το 2009, πριν την κρίση, ο κατώτατος μισθός ήταν 700 ευρώ περίπου. Το ενίκιο για 100 τετραγωνικά το μέσο ήταν 230 ευρώ. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 55 λεπτά και η τιμή της βενζίνης ήταν 0,90-0,90 κάτι. Το 2022 ο κατώτατος μισθός είναι στα 650 περίπου. Το μέσο ενίκιο για 100 τετραγωνικά είναι 560 ευρώ. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης χθες ήταν 1,60 και η τιμή της βενζίνης πριν καμιά ώρα ήταν 2,20, τώρα δεν πρόλαβα να δω αν ανέβηκε κι άλλο. Το ζήτημα λοιπόν της ακρίβειας και έτσι όπως το παρουσιάσανε και στην αρχή και εισηγητικά δεν προέκυψε λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, προφανώς διωκώθηκε, αλλά δεν προέκυψε από εκεί. Η ακρίβεια που σαρώνει τα εισοδήματά μας ξεκίνησε από πολύ πιο πριν. Οι μεγάλες πολυεθνικές, αν και όλο το προηγούμενο διάστημα οι κυβερνήσεις τους τάισαν με λεφτά του λαού για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, την οποία, η οποία στηρίχθηκε σαν λογική και από δυνάμεις συνδικαλιστικές και από τη ηγεσία για παράδειγμα, τώρα γεμίζοντας σε τούκια τους με δισεκατομμύρια από τα πανάκριβα καύσιμα. Οι βιομηχανίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις επιδοτούνται για να μην πληρώσουν τις αυξήσεις στα καύσιμα και την ίδια στιγμή οι τιμές στα προϊόντα τους ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Το γάλα, το ψωμί, αλλά και τα ηλεκτρικά προϊόντα, ηλεκτρικές συσκευές έχουν ακριβήνει από 5 μέχρι 35%. Αυτά ήταν στο τέλος του Φλεβάρι. Προφανώς έχουν αυξηθεί κατά πολύ παραπάνω τώρα μες στο Μάρτιο. Αυτό σημαίνει, πρακτικά μιλώντας, ότι 4 στους 10 συναδέλφους μας που δουλεύουν με μερική απασχόληση, δηλαδή κάτω από 500 άρικο, δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν συγκεκριμένα πράγματα και θα κουβαλάνε μέρα με τη μέρα. Και ουσιαστικά θα πρέπει να διαλέξουν με βάση τα νούμερα, έτσι. Ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, ας πούμε, στο δικό μου κλάδο, στα σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να διαλέξει φέτος. Ή θα πεινάει ή θα κρυώνει. Και τα δύο δεν μπορεί να τα καλύψει. Την ίδια στιγμή τα ενίκια πλησίασταν. Για παράδειγμα, πάλι ένας εργαζόμενος που πληρώνεται με 600 ευρώ, ας πούμε, 700 ευρώ, στα 700. Για να κρατήσει σπίτι με ένα 300-350 και αυτό το σπίτι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια μικρή τρύπα που μπορείς να μείνεις μόνος σου. Αν έχεις παιδιά, δεν μπορείς να μείνεις. Πρέπει να βρεις άλλο τρόπο να προφυλάξεις από το κρύο. Τι σημαίνει, και καταρχήν να δούμε λίγο τι είναι αυτό που φταίει για αυτή την κατάσταση, γιατί πολλά ακούω. Η ακρίβεια που χτυπάει τα λαϊκά σπίτια, τα σπίτια μας, είναι το αποτέλεσμα της σημερινής ανάπτυξης. Της ανάπτυξης που έτρεχε όλο το προηγούμενο διάστημα, που τη διαφημίσανε διάφορες δυνάμεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ και από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και είναι αποτέλεσμα μιας ανάπτυξης που εξασφαλίζει σε μια κούφτα μετόχους απίθανα κέρδη. Είναι της πράσινης ανάπτυξης, των κονδυλίων που δόθηκαν στους κολοσσούς της ενέργειας για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους και για να ανοίξουν και νέα πεδία κερδών. Είναι της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων που στο όνομα του κέρδους μεταφέρουν τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών στις δικές μας τσέπες και που όταν οι ανταγωνισμοί τους ξεφεύγουν και πολέμους φτιάχνουν για να τους λύσουν. Είναι το πολιτικό της κυβέρνησης και της σημερινής και της προηγούμενης που θωράκισε τα συμφέροντα των αφεντικών, είτε με επιδοτήσεις για τις επενδύσεις, είτε με μεταφορά των βαρών κατευθείαν σε εμάς. Είναι και αποτέλεσμα όλων των μέτρων και των νόμων που έχουν πάρθει, για να μην το πάμε πιο παλιά, από το πρώτο μνημόνιο και μετά, από όλες τις δυνάμεις, όλες τις κυβερνήσεις, που χτύπησαν συλλογικές συμβάσεις, που χτύπησαν την οργανωμένη μας πάλη, που εξασφάλισαν να είμαστε ακόμα πιο φθηνοί και ακόμα με λιγότερα δικαιώματα. Και αυτά τα μέτρα και αυτοί οι νόμοι δεν ψηφίζονται μόνο από την κυβέρνηση. Του Χατζηδάκη το νόμο το ψηφίσανε και το Κινάλ ένα 70%, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 55%. Γιατί έχουν και αναφορά κάποιες δυνάμεις αυτά τα κόμματα, γι' αυτό το λέω. Όλες οι κυβερνήσεις λοιπόν διατηρούν τους νόμους που επιτρέπουν να καθορίσει το μισθό από το Υπουργείο Εργασίας, επιτρέπουν συμβάσεις με όρους χειρότερους ακόμα για την Εθνική Γενική
Και με τον νέο νόμο Χατζηδάκη που έρχεται να κουμπώσει όλα αυτά και να τα πάει και ένα βήμα παραπέρα, οι μισθοί πέφτουν ακόμα περισσότερο γιατί τώρα δουλεύουμε το 10ωρο χωρίς να πληρωνόμαστε το έξτρα 2ωρο. Γιατί θα το πάρουμε ρεπό κάποια στιγμή. Να σκεφτούμε λίγο συνάδελφοι, γιατί έχουμε και μεγάλη ευθύνη. Και στη συζήτηση που γίνεται σήμερα όσοι είμαστε εδώ και την Κυριακή. Πώς μπορούν να ανακοφιστούν οι λαϊκές οικογένειες, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, από αυτά τα βάρη. Τι προτείνει η ΓΕΣΕ και τι προτείνει και η διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση, η πλειοψηφία της, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Προτείνουν ο μισθός στα 809 ευρώ. Αυτό φαίνεται. Αυτή είναι η ρεκλάμα. Τώρα, βέβαια, το πρόβλημα κατά τη γνώμη μας δεν είναι το ότι εμείς προτείνουμε οι ταξικές δυνάμεις 825 και είναι το 15 ευρώ που θα αλλάξει τη ζωή μας. Προφανώς. Είναι όμως το πρόβλημα, η ουσία του, το που δένει αυτή την πρόταση η ΓΕΣΕ και με βάση και το Εργατικό Κέντρο και με βάση τη συζήτηση που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, τις συνεντεύξεις και του απερχόμενου Προέδρου και μελών της διοίκησης γενικότερα. Δένεται στο ότι όλα τα επιχειρήματα και προσδοκίες είναι ίδιες με αυτές των βιομηχάνων. Να ανασάνει και να δυναμώσει η αγορά. Εκφράστηκαν και στην έναρξη του συνεδρίου από τον εκπρόσωπο της GSB. Και περιτεχόσουν, έλεγε τώρα ποιος μιλάει. Γιατί ήδη εκφράστηκαν ουσιαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα και από το Εργατικό Κέντρο. Να αυξηθεί, και να τα πούμε και πιο συγκεκριμένα, για να μιλάμε γενικά. Να αυξηθεί ο μισθός, αλλά να μειωθούν και οι φόροι για τις επιχειρήσεις. Για να μπορούν να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Πανάθεμα τόσο καιρό που μειώνονται οι φόροι στις επιχειρήσεις, πόσες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν. Και τι σημαίνει μείωση φόρου για τις επιχειρήσεις? Αύξηση του φόρου για τον λαό. Έτσι κι αλλιώς, για κάθε 10 ευρώ που δίνονται σε φόρους στην Ελλάδα, τα 7 με 8 τα πληρώνουμε εμείς και τα 2-3 τα πληρώνουν εφοπλιστές, τραπεζίτες, βιομηχανοί. Δεν είναι τυχαία, τόσα είναι. Έτσι πληρώνονται οι φόροι. Και πρέπει να μειωθούν κι άλλο. Να αυξηθεί ο μισθός, αλλά κουβέντα για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Γιατί δεν είναι ευχολόγιο να λέμε πού και πού πρέπει να υπάρχει σταθερή εργασία για όλους. Σταθερή εργασία σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα το 2022. Σημαίνει 7ωρο, σημαίνει 5ήμερο, σημαίνει 35ωρο. Σημαίνει να μην υπάρχουν τετράωροι, σημαίνει να μην δουλεύουν οι περισσότεροι κλάδοι την Κυριακή. Όσοι δουλεύουν και όσοι αναγκάζονται να δουλεύουν είναι επειδή χρειάζεται να δουλεύουν, π.χ. νοσοκομεία κλπ. Να καλύπτονται αλλιώς οι ανάγκες τους. Να αυξηθεί ο μισθός, αλλά δεν λέμε καμιά κουβέντα για την ασφάλιση που την πληρώνουμε διπλά και τρίδιπλα. Για τα νοσοκομεία που λέγανε και συνάδελφοι τώρα που συζητούσαμε, ο ένας είχε κοπανημένο το πόδι, πλήρωσε 2,5-3 εκατοστάρικα να κάνει μια εξέταση. Ο άλλος είχε κοπανωμένο το χέρι, άλλα 100-150 ευρώ και όλοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι κανονικά. Κουβέντα για την δημόσια υγεία, κουβέντα για τη δημόσια παιδεία, να καταπολεμηθεί η ανεργία, αλλά με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πρόταση του Εργατικού Κέντρου. Δηλαδή να πληρώσει στην ίδια οικογένεια ο εργαζόμενος τον άλλο που είναι άνεργος. Γιατί οι επιδοτήσεις στις θέσεις εργασίας από δικά μας λεφτά είναι. Δεν βάζουν από αλλού. Να επιδοτώ εγώ την μεγαλοεργοδοσία για να πάρει τζάμπα έναν άνθρωπο. Όποτε οι εργαζόμενοι συνάδελφοι, για να το μαζεύω, κέρδισαν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, το πέτυχαν μέσα από τον ανυποχώρητο και οργανωμένο αγώνα τους. Κανένας υπουργός, καμία κυβέρνηση, κανένα αφεντικό δεν χάρισε ποτέ ούτε ένα δικαίωμα. Όλα εξασφαλίστηκαν μέσα από την πάλη μας. Κόντρα λοιπόν στους νόμους των κυβερνήσεων, όπως τον νόμο Χατζηδάκη, η οργάνωση και ο αγώνας με προστάρι τις ανάγκες μας, άνοιγαν δρόμους για κατακτήσεις, για νίκες, μικρές και μεγάλες. Και υπόθηκε. Και στην eFood οι εργαζόμενοι κατάφεραν να ακυρώσουν τις απολύσεις και να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις αερίου του χρόνου, χωρίς ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, χωρίς 50 συνένα. Και στην ΑΠΕΓΟ επισκευαστική στο πέραμα, τα σωματεία υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργασίας και την επέβαλαν, γιατί δεν φτάνει μόνο να την υπογράψεις, κόντρα στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και στην Κόσκο, οι συνάδελφοι μετά το θάνατο του συναδέλφου τους εκεί, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα περισσότερα από τα αιτήματά τους και συνεχίζουν τον αγώνα τους, χωρίς να παίρνουν υπόψη ούτε τα δικαστήρια,
ούτε τη σοβαρότητα που λέγανε διάφοροι εδώ, να είμαστε σοβαροί, και το κοινωνικό διάλογο με αυτόν που έφταιγε, που σκοτώθηκε ο συνάδελφός τους. Αυτός είναι λοιπόν ο δρόμος που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρουμε από την πείρα μας πως δεν μπορούν και δεν θέλουν να μας σώσουν οι διάφορες κυβερνήσεις και οι διάφοροι σωτήρες. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ακόμα και οι καλύτεροι εργοδότες τάζουν παροχές και πόνους με το ένα χέρι και με το άλλο, κλέβουν δικαιώματα, διαχωρίζουν τους εργαζόμενους, πετάνε στάχτη στα μάτια μπροστά στη βαριά εντατικοποίηση. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους εδώ, όλους τους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από ποια παράταξη είναι, ανεξάρτητα από ποιο σωματείο είναι, να σκεφτούν καλά και σήμερα και την Κυριακή που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και από την επόμενη μέρα πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα. 6 Απρίλη είναι μια μεγάλη μάχη για το εργατικό κίνημα, είναι μια μεγάλη πανελλαδική απεργία και είναι στο δικό μας χέρι να την οργανώσουμε, συνάδελφοι. Υπόθηκε και πιο πριν για αυξήσεις στους μισθούς, κανένας κάτω από 825 ευρώ, για προστασία των ανέργων, για να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό, για να μην μείνει κανένας άνθρωπος χωρίς να ζεσταίνεται, για να μην γίνει η πόλη μας που ήδη είναι, να μην συνεχίσει να είναι νατοϊκό ορμητήριο, για όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Ο μόνος δρόμος, έτσι όπως βλέπουμε από την πραγματικότητα την ίδια, είναι ο δρόμος του οργανωμένου, μαζικού, ενωτικού, ταξικού αγώνα. Η εργατική ενότητα εκεί σας καλεί. Ο καθένας λοιπόν από εδώ μέσα, μας στείλαν οι συνάδελφοί μας εδώ να τους εκπροσωπήσουμε. Έχουμε μεγάλη ευθύνη τι θα κάνουμε, συνάδελφοι. Να πάμε με καθαρά συνείδηση και με ψηλά το κεφάλι τη Δευτέρα στη δουλειά. Αυτά, να είστε καλά.